Κολύμπαμε απόψε, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στο υποβρύχιο Tom & Chill, που απόψε θα σας πάρει μαζί του σε μια υποβρύχια εμπειρία που όμοιά της δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα. Και δεν νομίζω κιόλας στο μέλλον να υπάρξει, δηλαδή. Όχι, δεν είμαι καθόλου υπερβολικός, σε παρακαλώ. Γιατί στο σημερινό επεισόδιο θα διασκεδάσουμε, θα μάθουμε, αλλά κυρίως θα τρομάξουμε, ξέρω εγώ τι λέω, σχολιάζοντας την ταινία Ψάχνοντας τον Νέμο, που κυκλοφόρησε το 2003, έσπασε τα ταμεία, έσπασε όλα τα ρεκόρ στις animated ταινίες, αλλά και τις καρδιές όλων όσων πήγαν να τη δουν στο σινεμά. Και όχι μόνο. Λοιπόν, πάρτε snacks, πάρτε αναψυκτικά, φαγητά, καφέδες, σκυλιά, γατιά ή χρυσόψαρα, ό,τι έχει ο καθένας, φέρτε πιο κοντά τη γυάλα και ετοιμαστείτε για βύθιση. Έτοιμοι! Φύγαμε! Πριν ξεκινήσω, να πω σε όσους είναι καινούργοι σε αυτό το κανάλι και τους αρέσει αυτό που βλέπουν εδώ πέρα, να πατήσουν το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι, να μην χάσουν τις επόμενες βιντεάρες που θα έρθουν στο μέλλον. Και να πω και ένα τεράστιο ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα μέλη αυτού εδώ του καναλιού. Αν θες να γίνεις και εσύ επίσημο μέλος, πάτησε το κουμπί της συμμετοχής και διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει. Εξεκινάμε! Ναι, Μάλιν, το βλέπω. Όχι, το βλέπω. Είναι πανέμορφο. Αυτή ακριβώς, παιδιά, ήταν και η αντίδρασή μου όταν είδα για πρώτη φορά το Interstellar στο σινεμά. Κοιτούσα για κάνα πεντάλεπτο την οθόνη με το στόμα ανοιχτό και έλεγα «Ουάου! Ουάου! Ουάου!» Με έδιωξαν κάποια στιγμή τα παιδιά από και από το σινεμά, γιατί έπρεπε να καθαρίζουν την αίθουσα. Λοιπόν, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει? Ναι, μ' αρέσει, πάρα πολύ μ' αρέσει. Αυτός είναι ο Μάρλιν, κυρίες και κύριοι, και η γυναίκα του η Κοραλένια, με την οποία δεν θέλω να δεθείτε και πολύ. Μη δεθείτε, ακούτε που σας λέω εγώ. Α, δες, ονειρεύονται, δεν τα έχουμε ονομάσει. Και αυτά είναι τα παιδιά τους, με τα οποία μη δεθείτε και πολύ, μη δεθείτε, ακούτε που σας λέω. Θα ονομάσουμε αυτή την πλευρά μικρές κοραλένιες και αυτή την πλευρά μικρός Μάρλιν. Προτιμώ Νέμο. Νέμο. Α, λέω, έτσι ξεκινεί την ταμπέλα. Αλλά να ρωτήσω κάτι, τι θα γίνει δηλαδή άμα γεννηθούν όλα αυτά? Θα φωνάζεις Νέμο και θα γυρίζει ολόκληρο κοπάδι με ψάρια? Δεν είναι πολύ πρακτικό αυτό. Άμα γεννηθούν όλα, άμα. Λες να μην μ' αγαπάνε? Υπάρχουν πάνω από 400 αυγά, σίγουρα ένα από αυτά θα σ' αγαπάει. Ναι, Κοραλένια μου, δεν νομίζω πως αυτή ήταν η σωστή απάντηση. Ίσως ο άνθρωπος να περίμενε να ακούσει ένα «όλα θα σ' αγαπάνε βρε, γιατί είσαι αξιαγάπητος». Αλλά αυτό το τρένο τώρα έφυγε, χωρίς επιστροφή. Ο Χριστός και η Παναγία και όλοι οι Άγιοι παρέα, τι ψάρι είναι αυτό ρε, πάτε καλά? Όχι! Κάτσε ρε ταινία, κάτσε λίγο ρε, ακόμη δεν ξεκινήσαμε, έλεος μωρέ! Λοιπόν, αυτό το ψάρι είναι ένα μπαρακούντα, κυρίες και κύριοι. Ένα άκρος τρομακτικό ψάρι που επελέχθη επίτηδες να τρομοκρατήσει το κοινό στην αρχή της ταινίας, διότι δεν μιλάμε για ένα συνηθισμένο επικίνδυνο όν της θάλασσας. Όπως ας πούμε, είναι ο καρχαρίας. Γιατί αν έβλεπες ένα καρχαρία, θα έλεγες, OK, το ξέρω, είναι επικίνδυνο. Κλάιν. Όμως αυτό σου είναι άγνωστο και το άγνωστο προσθέτει τρόμο. Κοραλένια! Κοραλένια! Και πάει κοραλένια, κυρίες και κύριοι. Πάει. Μας άφησε χρόνους. Σας είπα εγώ να μην δεθείτε. Εν τω μεταξύ, ο τύπος χάσει τη γυναίκα του και δεν έχουμε συμπληρώσει καν 5 λεπτά ταινίας. Όλα είναι εντάξει. Μην ανησυχείς, είναι ο μπαμπάς εδώ. Σε κρατάει ο μπαμπάς. Και από πολύτεκτος ο Μάρλιν, μέσα σε μόλις λίγα δευτερόλεπτα, έμεινε χωρίς γυναίκα και με μόλις ένα παιδί. Ένα ισχυρό μήνυμα με το καλημέρα από την ταινία μας, πως όσο και να προσπαθείς να ελέγξεις τα πράγματα, η ζωή είναι ανεξέλεγκτη. Αυτό δεν αλλάζει με τίποτα. Σου υπόσχομαι ότι ποτέ δεν θα αφήσω να παθείς τίποτα. Ναι, μου. Και αυτό ήταν το πολύ δυνατό intro της ταινίας μας, κυρίες και κύριοι. Ένα intro που αρχικά είχε μπει ως ανάμνηση του Μάρλιν κάπου στη μέση της ταινίας, όμως επειδή ο χαρακτήρας φαινόταν αντιπαθητικό στο θεατή για πάρα πολλή ώρα, αποφάσισαν να τη μεταφέρουν στο intro και με μία κινησούλα άλλαξε ολόκληρη η ταινία. Αυτή είναι και η μαγεία της σωστής σκηνοθεσίας. Ιστερόγραφο, κρατήστε την υπόσχεση που έδωσε ο Μάρλιν στον Νέμο εδώ πέρα, ότι δεν πρόκειται να του συμβεί τίποτα. Κρατήστε την. Ξύπνα! Πρώτη μέρα σχολείο! Δεν θέλω να πάω σχολείο. 5 λεπτά ακόμη. Όχι εσύ, παπά, εγώ! Εγώ ξέρω τουλάχιστον ότι συνήθως το ανάποδο γίνεται την πρώτη μέρα του σχολείου. Ο γονιός πρίζει το παιδί να σηκωθεί και εκείνο δεν σηκώνεται με τίποτα. Βέβαια, δεν ξέρω τι γίνεται στο βυθό. Εκεί το σχολείο μπορεί να είναι και ευχάριστη εμπειρία.
Όπως και... εδώ! Εδώ. Νέμο! Νέμο, στάσου! Στάσου! Λοιπόν, πού είναι το σπάσιμο, το νιώθεις? Όχι. Καμιά φορά δεν το καταλαβαίνεις, γιατί η πληγή γεμίζει υγρό. Υπάρχει πουθενά υγρό? Αχ, δεν την μπορώ αυτή την ταινία. Αχ, λοιπόν, σας έχω πει και στο παρελθόν πως μια σωστή ταινία έχει στόχο να περάσει στο θεατή πληροφορίες που θα του χρησιμεύσουν στην πορεία. Χωρίς όμως εκείνος να το αντιληφθεί. Ή αλλιώς στη γλώσσα μας, σωστό exposition. Δείτε λίγο ακόμη. Όχι. Ζαλίζεσαι? Όχι. Πόσες ρίγες έχω? Είναι εντάξει. Πες μου πόσες ρίγες. Τρεις. Όχι, βλέπεις, κάτι έχεις. Έχω μία, δύο, τρεις. Μόνο αυτές. Ο Μάρλιν, λοιπόν, όπως καταλάβαμε όλοι, είναι ένας υπερπροστατευτικός, φοβικός πατέρας που φοβάται και τη σκιά του. Και πώς να μην είναι, δηλαδή, αφού έχει δει μέσα σε δευτερόλεπτα, ρε παιδιά, να χάνει σχεδόν τα πάντα στη ζωή του. Και το τυχερό πτερυγείο. Εντάξει. Σετάρισμα μικρού πτερυγείου. Τσεκ. Συνεχίζουμε. Βγαίνουμε και ξαναμπαίνουμε. Και μετά βγαίνουμε μέσα πάλι. Και ακόμα μια φορά. Ναι. Έξω. Δεν ακούγεται καθόλου σωστά αυτό. Πάμε παρακατώ, πάμε παρακατώ. Πίσω στο τρίμπι σχολείο, εδώ και η καθαρία. Πολύ αμφιβάλλω. Πόσε είναι οι χελώνες? Οι θαλάσσιες. Δεν ξέρω. Και τώρα εσείς νομίζετε ότι ακούτε έναν απλό διάλογο μεταξύ πατέρα και γιου. Αμ δε. Δείτε λίγο ακόμη. Ο Σάντι Πλανκτόν εδώ δίπλα είπε ότι οι θαλάσσιες χελώνες ζουν μέχρι 100 χρονών. Αν συναντήσω χελώνα, θα τη ρωτήσω. Αφού τελειώσω την κουβέντα με τον καρχαρία. Αλλά εδώ η Νέμο και Μάρλιν, κυρίες και κύριοι, μόλις ανέπτυξαν ολόκληρη την πλοκή της ταινίας χωρίς να το πάρει κανείς χαμπάρι. Θα μου πεις τώρα, γιατί ρε Θωμά το έκαναν αυτό, πού βοηθάει? Εγώ σου πω. Βοηθάει, παιδιά, αυτό υποσυνείδητα το θεατή να απορροφήσει πιο εύκολα ό,τι θα δει στην συνέχεια της ταινίας. Σε έχει βάλει σε μία ράγα η ταινία, σε έναν δρόμο και δεν έχει σπάρει πρέφα τίποτα. Και όπως θα έχετε παρατηρήσει, επανήλθε το πινακάκι στα καλή κακή, κυρίες και κύριοι, και υπάρχει λόγος. Γιατί από εδώ και πέρα θα αρχίζουμε να σημειώνουμε, κυρίες και κύριοι. Πρώτη σημείωση, πλανκτόν και χελώνες. Let's continue. Τι μεγάλη βράκα. Έλα, Νέμο, πώς θα μακριάσαι από εσύ? Ο μπαμπάς λέει ότι είναι επικίνδυνο. Νέμο, όχι! Ο Μάρλιν, λοιπόν, ο οποίος, όπως καταλάβατε, δεν εμπιστεύεται καθόλου το γιο του, τον ακολουθεί ενώ είναι με την τάξη του και τον πιάνει στα πράσα. Ή τουλάχιστον έτσι αυτός νομίζει. Ξέρεις ότι δεν κολυμπάς καλά. Κολυμπάω μια χαρά, μπαμπά, εντάξει. Όχι, δεν είναι εντάξει. Δεν πρέπει να πλησιάζει αυτό το μέρος. Μπροστά στους νέους φίλους του γιου του, ο Μάρλιν λέει πως ο Νέμο δεν ξέρει να κολυμπάει καλά. Πρώτο φάουλ. Δεν είσαι έτοιμος και δεν θα ξανάρθεις εδώ μέχρι να είσαι. Νομίζω ότι μπορείς να κάνεις αυτά τα πράγματα, αλλά δεν μπορείς, Νέμο! Δεν μπορείς. Δύο λέξεις, δεύτερο φάουλ, μαχαιριά στα αυτιά ενός μικρού παιδιού. Ο Μάρλιν για μία ακόμη φορά δεν εμπιστεύεται το γιο του και το δείχνει με κάθε τρόπο. Σε μισώ. Και όπως είναι φυσικό, ο μικρός από αντίδραση και μόνο του λέει πως τον μισεί. Σημειώνουμε. Εμπιστοσύνη και σε μισό. Τώρα σας φαίνεται περίεργο που σημειώνω, θα βγάλει όλο αυτό νόημα στο τέλος του βίντεο, πιστέψτε με. Σας έχω απογοητεύσει εγώ ποτέ? Ο Νέμο πάει προς τη βράκα! Νέμο, πού νομίζω ότι πηγαίνεις? Ο μεγάλος περιορισμός, κυρίες και κύριοι, φέρνει και μεγάλες αντιδράσεις. Τι σας είπα στο προηγούμενο επεισόδιο για το Lion King? Εάν θες ένα παιδί να κάνει κάτι, αρκεί να του πεις με έντονο τρόπο κιόλας να μην το κάνει. Ότι απαγορεύεται. Οπότε και ο Νέμο, για να αποδείξει σε όλους πως μπορεί να κολυμπήσει, πάει στη βράκα. Ναι, στη βάρκα. Συγγνώμη, παρασύρθηκα κι εγώ. Είπα, έλα εδώ αμέσως τώρα! Αν κάνεις άλλη μια κίνηση, νεαρέ μου. Και ο Μάρλιν, παιδιά, δίνει παράσταση. Συνεχίζει το σεμινάριο κακής διαπαιδαγώγησης, αφού μετά από όλο αυτό το φιάσκο προσπαθεί να επιβληθεί κιόλα στο παιδί του από πάνω. Ο σεβασμός και η υπακοή, όμως, κυρίες και κύριοι, κερδίζονται. Δεν επιβάλλονται. Μην αγγίξεις τη. Νέμο! Ακριβώς αυτό. Πόσα όμορφα μηνύματα έχει περάσει αυτή η ταινία, ρε παιδιά, και ακόμη δεν έχει συμπληρωθεί τέταρτο. Όχι! Και πάει ο Νέμο, τον πήραν οι άνθρωποι, τον φυλάκισαν, τον πήραν από τον πατέρα του, από τη ζωή του, από το φυσικό του περιβάλλον. Τα λέω επίτηδες έτσι με στόμφο για να καταλάβουν μερικοί τι ακριβώς πρεσβεύει αυτή η ταινία. Θα καταλάβετε σε λίγο τι εννοώ. Ω, περίμενε! Μία μάσκα όμως πέφτει από τη βράκα. Βάρκα, βάρκα. Έλα, έρθομα. Από τη βάρκα, λοιπόν, που θα βοηθήσει τον πρωταγωνιστή μας στο να ψάξει το παιδί του στη συνέχεια. Έναν πρωταγωνιστή που έχει δει τη ζωή του παιδιά δύο φορές να τον βαράει κατά κούτελα. Μεταφορικά.
τώρα και κυριολεκτικά. Πρέπει να βρω τη βάρκα! Βάρκα! Είδα μια βάρκα! Αλήθεια! Αχα! Πέρασε πριν από λίγη ώρα! Να άσπρη! Και ήρθε η ώρα να καλωσορίσουμε την αγαπημένη μας Ντόρι, κυρίες και κύριοι, και επί τη ευκαιρία να πω κάτι που πρέπει να υποθεί όπως και δίποτε σε αυτό εδώ το επεισόδιο. Στα προηγούμενα επεισόδια με τις animated ταινίες μου λέγατε βάλε ελληνική μεταγλώτηση στο μα, μετά άλλοι μου λέγατε βάλε αγγλική. Εδώ παιδιά δεν υπάρχει καθόλου κάποιο τέτοιο δίλημα, διότι η ελληνική μεταγλώτηση αυτής ταινίας κατουράει στο σφράγισμα την αγγλική. Είναι κλάση ανώτερη, δεν ακούω κουβέντα, προχωράμε. Από εδώ, από εκεί, ακολούθησέ με! Ευχαριστώ! Τρέχει τίποτα! Τι? Προσπαθώ να κολυμπήσω, τι γίνεται, δεν σου φτάνει ολόκληρος ο ωκεανός! Και η Ντόρι μας εδώ, από ό,τι φαίνεται, πάσχει από προσωρινή απώλεια μνήμης. Ναι, παιδιά, από ό,τι φαίνεται, δεν έχουν αυτό το θέμα μόνο τα χρυσόψαρα. Πρέπει να βρω το γιο μου. Γεια σας! Ο Χριστός και πα. Τι είναι τούτο, ρε! Καρχαρίας μετά από Πάσχα. Εμείς δεν γελάμε καθόλου όμως. Τώρα είναι αυτός χαρακτήρας σε ταινία για παιδιά μου, ρε. Φταίω εγώ τώρα. Flashback. Γιατί αν έβλεπες ένα καρχαρία θα έλεγες «Οκ, το ξέρω, είναι επικίνδυνο. Κλάιν». Κλάιν, κλάιν. Ναι, τι λέγαμε. Καρχαρίες. Κλάιν, κλάιν. Τέλεια! Τότε με ζεδάκια, τι θα λέγατε να έρθείτε σε μια γιορτούλα που κάνουμε? Κάτι σαν πάρτι? Ναι, ναι, σωστά. Φίλους σε πάρτι έχω καλέσει. Συγγενείς σε πάρτι έχω καλέσει. Κορίτσι που μου αρέσει έχω καλέσει. Άσχετος εντελώς έχω καλέσει. Φαΐ πρώτη φορά βλέπω να καλούν. Ας πούμε τον όρκο μας. Είμαι καρχαρίας καλός. Όχι μια μηχανή που τρώει. Αλλά εντάξει, μην το βλέπετε έτσι θρεμένο τον καρχαρία. Μπυροκύλι μάλλον είναι, διότι ο τύπος είναι καρχαρίας μεν, vegan δε. Τα ψάρια είναι φίλοι, όχι φαΐ. Εκτός από τα απέσια δελφίνια. Δελφίνια, ναι. Εκτός όμως από vegan, είναι και άσχετη καρχαρία αυτή, παιδιά, από ό,τι φαίνεται, αφού τα δελφίνια δεν είναι ψάρια, αλλά θηλαστικά. Βρε μαλάκια. Τους έβρισα στη γλώσσα τους, καταλάβατε. Τι ξέρω να διαβάζω. Τότε είναι βρωμένα ψάρι που ξέρει. Ακέτα καρχαρίες. Όχι, 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 Ντόρι. Οι πρωταγωνιστές μας όμως για καλή τους τύχη βρίσκουν τη μάσκα των θητών που έκλεψαν τον αίμο. Ναι, παιδιά, ο Μάρλιν σε αυτή την ταινία γενικά θα είναι πάρα πολύ κολόφαρδος, αλλά το δεχόμαστε, θα σας πω συνέχεια γιατί. Η οποία μάσκα, για κάποιο λόγο, γράφει ολόκληρη τη διεύθυνση πάνω αυτού που την έχει, γιατί άλλοι γράφουν ένα όνομα, ρε παιδί μου, για να ξεχωρίζουν τη μάσκα τους. Αυτός έγραψε ολόκληρη τη διεύθυνση. Τι θέλετε εσείς, ρε? Έχετε κανένα πρόβλημα? Πάλι καλά, δεν έγραψε τηλέφωνα, φημί και ονοματεπώνυμο, γιατί θα μας ζητούσε να του κόψουμε για τιμολόγιο. Τρέχει αίμα! Ντόρι, είσαι κα. Αχ, πάλι καλά όμως, ρε παιδιά, πάλι καλά, έχει ηρεμήσει λίγο η ταινία γιατί αγχώθηκα λίγο στην αρχή. Τι με ζες. Μεσολάβηση! Μια μπουγιά! Έτσι ακριβώς κάνω και εγώ μετά από νηστεία, παιδιά. Ταυτίστηκα τώρα. Θα φάω ψάρι απόψε! Δεν είπε ποτέ κανείς μας με χαρά. Σωστά, ξέρω να διαβάζω. Ωραία, διάβασε αυτό το. Φουά! Ρε παιδιά, ήρεμα, ήρεμα, τι έγινε πάλι? Καλά δεν είχαμε ηρεμήσει? Ήρθε ο Χάρχας! Here, Johnny! Μην ξανακυλήσεις! Ρε, ρε, ηρεμήστε λίγο, ρε, μας βλέπουν και μικρά παιδιά! Αυτό δεν είναι το ψάχνοντας τον αίμο, αυτό είναι το Τζος, άμα δεν τους είχε χαλάσει το ανιματρόνι! Τον βρήκα στον ύφαλο που πάλευε για τη ζωή του και τον έσωσα. Ποιος πάλευε, βρεγκασμά, για τη ζωή του? Ψάρι, χωρίς κανέναν εχθρό τριγύρω μέσα στο νερό, πάλευε για τη ζωή του? Ρε, τι λένε μερικοί σου σε αυτούς τους για να κοιμούνται ήσυχοι τα βράδια? Θέλω να πάω σπίτι, σε σπίτι ο παπάς μου. Γλυκέ μου, θα είναι ακόμα στο μαγαζί που πουλάνε ζώα. Και τη βλέπουν, παιδιά, αυτή την ταινία κάποιοι και λένε μάλιστα. Ας πάρω ένα μικρό ψαράκι στο παιδί μου, ψάρι κλόουν, στο σπίτι για να έχει να παίζει μωρά. Γιατί ναι, κυρίες και κύριοι, εάν δεν το γνωρίζετε, η ταινία αυτή αύξησε κατά 40% τις πωλήσεις του συγκεκριμένου ψαριού παγκοσμίως. Βρε τα βανόπροκες, εσείς που πήγατε και αγοράσατε ψάρια κλόουν. Το μήνυμα της ταινίας είναι ακριβώς το αντίθετο. Πώς μετά να μην πηγαίνουμε κατά διαόλου σαν ανθρωπότητα, ρε παιδιά? Πώς, με κοροϊδεύετε τώρα? Τώρα κάνει την τεχνική σύλληψη. Ω, χρησιμοποιεί διευρυντήρα. Α, μα βέβαια, βέβαια, φυσικά, παιδιά. Μια ταινία τρόμου όπως είναι το ψάχνοντας τον Νέμο θα διάλεγε να τοποθετήσει το ενιδρίο με τα ψάρια μέσα σε ένα οδοντιατρίο. Γιατί υπάρχει πιο τρομακτικός γιατρός από τον οδοντίατρο? Φιλαράκο, πες γεια σου στη νέα σου μαμά. Θα έρθει εδώ την Παρασκευή να σε πάρει. Είσαι το δώρο της.
ταινία τρόμου για παιδιά. End of story! Για να μιλάμε και ελληνικά. Δε σταμάτα για να κουνάει τη σακούλα. Πάει το φιλαράκι. Πήγε περίπατο με το Καζανάκι Express. Καζανάκι Express! Σημειώνω. Το Express δεν χωράει, γι' αυτό δεν το γράφω. Κρατήστε το. Βασικά το κράτησα εγώ. Α, μην με κοιτάς περίεργα. Σε βλέπω που με κοιτάς περίεργα. Είναι σημαντικό το Καζανάκι Express. Θα δείτε. Πάπα! Με βοηθάς! Όχι. Μόνο σου βρέθηκες εδώ, μόνο σου να ξεμπλέξεις. Αυτός είναι ο Γκιλ. Ή διαφορετικά, κυρίες και κύριοι, το αντίθετο του Μάρλιν. Θέλω να το κάνει μόνος, εντάξει. Δεν μπορώ, τώρα πτερίγιο είναι μικρό. Εμένα δεν με εμπόδισε να σκέφτεσαι μόνο τι πρέπει να κάνεις. Αφού διδάσκει στον Νέμο κάτι εντελώς διαφορετικό από τον πατέρα του. Πως κάποιες φορές πρέπει να τα βγάζεις πέρα από μόνος σου χωρίς την βοήθεια κανενός. Οπότε. Τέλεια. Οπότε ο μικρός αρχίζει σιγά σιγά μέσω του Γκιλ και αποβάλλει την οτροπία του «Δεν μπορώ» που του είχε περάσει ο πατέρας του. Αλλά θέλω να δείτε κάτι ακόμη από το ενιδρίο. Σημαντικό. Αν κολυμπήσεις μέσα από το δαχτυλίδι της φωτιάς. Δαχτυλίδι φωτιάς. Γράφω μόνο δαχτυλίδι για να το θυμόμαστε, γιατί είναι και αυτό σημαντικό. Δεν βλέπω να χωράνε όλα. Έλα βρε γρουσούζι. Τι είπαμε κάνουμε στα δύσκολα? Δεν ξέρω τι κάνουμε. Κολύμπαμε, κολύμπαμε. Κολύμπαμε, σημειώνω. Κολύμπαμε λοιπόν. Αχ, τι ωραία ρε παιδιά, έτσι τα λέμε, σημειώνουμε. Αχ, ησυχίτσα, επιτέλους ησυχίτσα. Δεν βλέπω, δεν ξέρω πού πηγαίνω. Έλα μωρέ πάλι, καλά δεν είμαστε νησιά. Τι παθαίνετε? Τι λέει? Συγγνώμη, μήπως μπορείς να το φέρεις λίγο πιο κοντά, χρειάζομαι το φάρι. Ρε παιδιά, εγώ λαμπηδικού είπα να βάλω, έτσι να χαλαρώσω, να φάω τα σνακς μου, δεν ήξερα ότι... Τι έλεγε λοιπόν, τι έλεγε η μάσκα? Είσαι Έρμανου Γάλεπη 42 Σίδνεϊ. Θυμήθηκα τι έλεγε! Η Ντόρι, για κάποιο λόγο, ξέρει να διαβάζει παρόλα αυτά. Να κάνω τον κόπο να ρωτήσω εάν θυμάται πώς έμαθε... Πού είναι η μάνα μου? Α, καλά. Όχι, όχι, παιδιά, όχι, άχυρο. Απλά ξέρει να διαβάζει. Εντάξει, το δεχόμαστε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Θα το κάνετε, ναι! Όλοι θα δραπετεύσουμε. Καλά, και γιατί δεν το έχετε κάνει τόσο καιρό, θα ρωτήσει τώρα κάποιος, γιατί δεν έχετε αποδράσει και θα έχει και δίκιο. Συγγνώμη, αλλά δεν πετυχαίνουν ποτέ. Ναι, γιατί να διαφέρει αυτή? Γιατί τώρα έχουμε αυτόν. Τι? Ο μικρός της παρέας, κυρίες και κύριοι, το ψάρι που θεωρητικά υστερεί σε σχέση με τα υπόλοιπα λόγω του μικρού πτερυγίου του, εμφανίζεται ως ο σωτήρας τους. Πώς λέτε να νιώθει ένα παιδί, ρε παιδιά, με ανάλογη ιδιαιτερότητα μετά από τη θέαση αυτής της ταινίας? Μπράβο σας! Και το μήνυμα αυτό, να ξέρετε, πως έχει και συνέχεια, διότι δεν είναι μόνο ο Νέμο κάποιος σε αυτή την ταινία που έχει κάποια ιδιαιτερότητα. Πού πηγαίνεις εσύ? Πηγαίνω στο Πίσερμαν Γουάλαμπι 42 Σίδνεϊ. Αν με ρωτάς που πηγαίνω, θα σου πω ότι πηγαίνω στο Πίσερμαν Γουάλαμπι 42 Σίδνεϊ. Και κάτι τέτοιες στιγμές, ρε παιδιά, είναι που αναρωτιέσαι τι είναι χειρότερο, να ξεχνάει ή να θυμάται τελικά η Ντόρι. Όταν φτάσετε στο πέρασμα, να κολυμπήσετε κατά μήκος, όχι από πάνω. Πέρασμα, κατά μήκος, όχι από πάνω. Θα το θυμάμαι. Έλα, πάμε. Κακό πέρασμα. Κακό πέρασμα. Έλα, θα πάμε από πάνω. Όμως, παιδιά, ο Μάρλιν δεν έχει μάθει καθόλου να εμπιστεύεται. Δεν έχει μάθει συγκεκριμένα να εμπιστεύεται κανέναν. Οπότε. Δες! Να λάμψει! Πού! Αχ, πήγε πάνω από το πέρασμα, έλα την προλάβουμε! Εντάξει! Οπότε κοροϊδεύει την Ντόρι για να κάνει το δικό του. Φοβερό κόλπο! Όχι! Ρε, μην κοροϊδεύετε τον κόσμο, ρε! Άμα θες να πας εσύ από πάνω, πάνε από πάνω! Γιατί να πάρεις το λαιμό σου και τον άλλον? Εγώ εστί! Αχίνητη! Τη βάψαμε, Ντόρι! Τσούχτρες, τι συχαίνουμε τις τσούχτρες και ποιος δεν τις συχαίνεται δηλαδή? Και να δούμε και πώς θα ξεφύγουν από εκεί μέσα, για να δούμε. Πέσουμε τη ζωή μας, κορώνα γράμματα. Αυτό κάνουμε και το διασκεδάζουμε. Αυτό ακριβώς νιώθουν και όλοι οι Έλληνες όταν μπαίνουν μέσα σε τρένο του ΟΣΕ. Μόνο που εκείνοι δεν το διασκεδάζουν καθόλου. Ντροπή ρε. Πεινάς? Να πεινάω. Ναι, γιατί σε λίγο να πας τις μπουρπουλίδες μου. Την κάνω από τα αριστερά και φτάνω ακριβώς εδώ. Ο Μάρλιν πάλι έχει αρχίσει όντως και το διασκεδάζει και ας κινδυνεύει, αρχίζει και αλλάζει δηλαδή, εξελίσσεται μέσω του ταξιδιού αλλά και της συνοδοιπόρου του, της Ντόρι. Και τώρα που είπα Ντόρι, πού είναι η Ντόρι ρε παιδιά? Άντε πάλι άγχος, άντε πάλι άγχος! Ξύπνα. Σαν ακούω τον εαυτό μου στο Madame Web ένα πράγμα. Ξύπνα. Σίδνεϊ. Νέμο.
Και οι πρωταγωνιστές μας λιποθυμούν στη μέση του ωκεανού εντελώς αβοήθητοι και η ταινία αλλάζει σκηνή. Τόσο δεν σε λυπάται. Έλα σου λέει, αγχώσου και λίγο, αγχώσου. Πολύ ήρεμο σε βλέπω. Τα ψάρια δεν πρέπει να είναι σε κουτί. Παθαίνουν παράκρουση. 40% αύξηση στην αγορά ψαριών κλόουν μετά από αυτή την ταινία. Το επαναλαμβάνω σε περίπτωση που κάποιος το ξέχασε, έτσι. Τι έγινε για καφέ, είχαν πάει σε αυτή τη σκηνή όλοι αυτοί που αγόρασαν ψάρια μετά. Πολύ προσεκτικά, σφήνωσε το βότσαλο μέσα στον έλικα για να σταματήσει να γυρίζει. Σιγά σιγά! Ο Κιν λοιπόν βάζει τον μικρό Νέμο να σταματήσει το φίλτρο του ενιδρίου ώστε να βρωμίσει, να αναγκαστεί ο οδοντίατρος να καθαρίσει και να μπορέσουν να αποδράσουν. Μπράβο του! Ωραία μικρέ! Τα πράγματα πάνε στραβά! Εντελώς στραβά! Αλίμως! Δώστε μου κι άλλο! Δεν έχει άλλο! Τι θα γίνει ρε παιδιά, ας τον σώσει κάποιος μικρό παιδί, νεκρή μου! Πόρε παιδιά που μπλέξαμε, καρδιακό θα πάθουμε. Να τα βάλεις μόλις τις τσούχτρες, είσαι γεννημένος για τον κίνδυνο δικέ μου. Άσος. Να και κάτι παιδιά που κανείς μας δεν περίμενε στην αρχή της ταινίας να ακουστεί για τον Μάρλιν. Όμως η αγάπη κυρίες και κύριοι, η αγάπη σε κάνει να ξεπερνάς ακόμα και τους πιο μεγάλους φόβους σου. Αυτό όμως που είδα μόλις τώρα τι ήταν. Χελώνα ήταν. Καλά είδα. Λοιπόν κύριε Χελώνα. Φίλε, ο κύριος Χελώνας, ο πατέρας μου. Εγώ είμαι ο Κάφκας. Α, μάλιστα. Χελώνα που μετέπειτα άνοιξε καταστήματα με ηλεκτρικά είδη σε όλη την Ελλάδα. Άρα καθίστε λίγο να τα βάλουμε κάτω τώρα. Ο Μάρλιν μέχρι αυτή τη στιγμή έχει συναντήσει καρχαρία. Πίσω σε τρίβει σχολείο, δω και καρχαρία. Πολύ αμφιβάλλω. Συνάντησε τσούχτρα ή μάλλον τσούχτρες. Θέλει να σε τσιμπήσει ανεμόναγε μου. Ναι. Μπρος. Και μία χελώνα. Πόσο ζουν οι χελώνες? Οι θαλάσσιες? Δεν ξέρω. Αν συναντήσω χελώνα, θα τη ρωτήσω. Αυτό, κυρίες και κύριοι, ξέρετε πώς λέγεται. Τέλεια γραμμένο σενάριο λέγεται. Πρέπει να βρω το ανατολικό αυστραλιανό ρεύμα. Α, φίλε, εδώ είσαι δικέ μου. Δες και μόνος σου. Από ό,τι βλέπω, γενικά οι χελώνες είναι καλά, παιδιά, σε αυτό το σύμπαν. Είναι μια χαρά δικέ μου, χαλαρά. Όλα καλά, μπρο. Επίσης εδώ πέρα έχουμε και μια σεναριακή έκπτωση. Γενικά έχει πολλές από αυτές η συγκεκριμένη ταινία. Αλλά όταν ρε παιδιά μια ιστορία είναι τόσο καλά υπομένη, τόσο καλά στημένη και περιποιημένη, δεν σε νοιάζουν αυτά. Τα προσπερνάς ή μάλλον τα δέχεσαι. Γιατί δεν είναι εκεί όλη η ουσία του ψάχνοντας τον Νέμο. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Η ουσία είναι εδώ. Θεούλη μου! Κουλάρισε φίλε, για να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Σπίθας μόνος του. Ο Κάφκας εδώ λοιπόν, χωρίς να το θέλει, μαθαίνει στον Μάρλιν έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο διαπαιδαγώγησης. Παπά, με είδες, το είδες! Είσαι και ο πρώτος Σπίθα, μπράβο! Αφήνει τον γιο του, τον μικρό Σπίθα, να τα βγάλει πέρα μόνος του και τον επενεί κιόλας που τα κατάφερε, αφήνοντας τον Μάρλιν να τον κοιτάει με το στόμα ανοιχτό. Μα φίλε, πώς καταλαβαίνεις πότε είναι έτοιμοι? Εσύ δεν το καταλαβαίνεις, το καταλαβαίνουν εκείνοι, κατάλαβες? Μωρέ κατάλαβε, κάτι μου λέει Κάφκα πως κατάλαβε ή μάλλον πως αρχίζει και καταλαβαίνει πολύ καλά ο Μάρλιν τι γίνεται ή μάλλον τι έκανε λάθος τόσο καιρό. Κολυμπήσαμε για να τους φτάσουμε αλλά... Αλλά δεν πρόλαβε, τιμητό ο παπάς του, κολυμπήσε στον ωκεανό. Και τότε τους ανατείναξε στον αέρα. Ω, είναι καταπληκτικό! Στη συνέχεια, η ιστορία του Μάρλιν μέσω της πολύ αποτελεσματικής μεθόδου που για χρόνια χρησιμοποιεί η ανθρωπότητα για την μεταφορά πληροφοριών σε μεγάλες αποστάσεις, περνάει από στόμα σε στόμα για να φτάσει στα αυτιά του γιου του... Για το κουτσομπολιό μιλάω. Μα 100% horror movie, παιδιά. Δεν υπάρχει τίποτα στον κόσμο πιο τρομακτικό από τους γλάρους. Τίποτα σας λέω. Οι γλάροι είναι ακριβώς όπως τους παρουσιάζει η συγκεκριμένη ταινία. Ακριβώς όμως. Λυπάμαι που δεν μπόρεσα να σε πάω στον μπαμπά σου. Το λοιπόν, αυτή τη σκηνή την έβαλα για έναν και μοναδικό λόγο, παιδιά. Εάν προσέξουμε λοιπόν εδώ, που η σκηνή είναι λυπητερή και ο Γκίλ ουσιαστικά βγάζει τον ενοχικό του εαυτό στον Νέμο, τον τραυματισμένο του εαυτό προς τα έξω, η ταινία επιλέγει να μας δείξει την σημαδεμένη του πλευρά. Όμως, λίγο πριν που η σκηνή μας έδειχνε κάτι χαρούμενο... Α,
Από αυτή τη στιγμή λοιπόν μας τον δείχνουν από το καθαρό προφίλ του. Αυτή τη λεπτομέρεια σίγουρα, εάν δεν την τόνιζα τώρα εγώ, δεν θα την αντιλαμβανόσουν ενσυνείδητα. Όμως στο υποσυνείδητό σου η δουλίτσα έχει γίνει μια χαρά. Μικρή λεπτομεριούλα, αλλά αυτή η μικρή λεπτομέρεια, παιδιά, έκανε μια πληροφορία να περάσει πολύ πιο αβίαστα στο μυαλό του θεατή. Είναι κι αυτός ένας τρόπος να βγει το δόντιο. Είναι σίγουρο ο δοντίατρος αυτός. Έτσι μας βγάζανε τα δόντια και εμάς μικρούς. Μας δένανε τα δόντια σε κάτι πόρτες. Σε χώρο μου δεν έχω μεγαλώσει. Πώς δεν μου βγάλαν το κεφάλι καμιά μέρα ολόκληρο. Ο μπαμπάς σου ψάχνει ολόκληρο τον ωκεανό για να σε βρει. Πάλεψε με καρχαρίες, τσούχτρες και όλων των ειδών. Δεν είναι αυτός. Ναι, ρε παιδιά, πού να πιστέψεις το καψερό ότι ο πατέρας του πάλεψε με καρχαρίες εδώ πριν λίγο καιρό, γαρίδα να εμφανιζόταν μπροστά του, θα γεζόταν πάνω του. Ναι, μπράβο, Μάρλιν, το μικρό ψάρι κλόουν. Είναι μπαμπάς μου, πάλεψε με καρχαρία. Άκουσα ότι τα έβαλε με τρεις. Η αγάπη όμως, παιδιά, είπαμε υπερνικά τα πάντα. Εάν αγαπάς κάποιον ή κάτι, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Τα δίνεις όλα. Γι' αυτό και ο Νέμο. Πηγαίνει στο φίλτρο! Μέσα εδώ! Τι και αν λίγο πριν είχε πάει να σκοτωθεί κάνοντας ακριβώς το ίδιο πράγμα, μόλις ακούει για τον πατέρα του, παίρνει δύναμη από το παράδειγμά του και τα δίνει όλα και αυτός για να τον συναντήσει. Νέμο! Πες μου, μπαχούς! Ναι, σ' ακούω! Μέσα εδώ, εκεί, τα κατάφερε! Και εννοείται ότι τα καταφέρνει, πρώτον γιατί είναι ο πρωταγωνιστής και δεύτερον γιατί η αγάπη όλα τα μπορεί. Το ξέρω ότι σας έχω πει 200 φορές για την αγάπη, αλλά το κάνω επίτηδες για να το χωνέψετε. Μπράβο! Άρα, γεια σου! Συνεχίζουμε! Είχε φάση! Το διασκέδασα! Το βλέπετε, ο αλλαγμένος πλέον Μάρλιν το διασκεδάζει. Δεν φοβάται, δεν σκέφτεται, δεν προσπαθεί να ελέγξει τα πάντα τριγύρω του. Το διασκεδάζει. Και επειδή η ταινία είναι τέλεια γραμμένη... Καύκα, ξέχασα! Πόσο χρονών είσαι! 150, κολλητέ! 150, λοιπόν. Το σημειώνω δίπλα από τον πλακτόν. Είναι σημαντικό. 150 λέει εδώ. Δεν ξέρω αν αφαίρεται. Τι να κάνουμε, παιδιά. Είναι μικρό το πινακάκι. Δεν είχαμε λεφτά για μεγαλύτερο. Αλλά μπράβο, ρε ταινία. Μπράβο, πραγματικά μπράβο. Τελικά σε είχα παρεξηγήσει. Ίσως να μην είσαι και τόσο χώρο. Ίσως να έκανα λάθος. Εντάξει, έκανε και 2-3 τζάμπσκες. Αλλά τώρα μια χαρά. Ηρεμία, ησυχίτσα. Πάω να πάρω κανένα popcorn, να γουστάρουμε λίγο. Δεν ξέχασα, δεν έχω popcorn. Θες να φύγεις από εδώ, έτσι? Εννοείται! Λοιπόν, πώς θα το καταφέρουμε αν δεν προσπαθήσουμε ελπίζοντας για το καλύτερο? Ναι, αλλά. Και κάποιοι τώρα ίσως νομίζετε πως η τωρητυχία πάσχει από έλλειψη προσωρινής μνήμης. Ότι το έχουν βάλει έτσι για τον χαβαλέ της υπόθεσης. Το έχουν προσθέσει σαν χαρακτηριστικό, ρε παιδί μου, για να γελάσει ο θεατής. Για να βγει έτσι κάτι κωμικό. Κάνετε λάθος όμως! Γιατί η Ντόρι σε ολόκληρη την ταινία, παρόλο που είναι μεγάλη, λόγω της πάθησής της, παίζει τον ρόλο ενός μικρού παιδιού. Ενός παιδιού που ο Μάρλιν πρέπει να πορευτεί μαζί του και το σημαντικότερο, πρέπει να μάθει να το εμπιστεύεται. Μα τώρα, μα δεν καταλαβαίνεις. Έλα, πρέπει να με εμπιστευτείς. Εντάξει. Άρα τι κάνει εδώ πέρα το σενάριο, κυρίες και κύριοι, το πιάσατε? Βάζει έναν άλλο πατέρα δίπλα στον Νέμο, τον Γκιλ, για να τον αλλάξει και ένα άλλο παιδί, σε εισαγωγικά παιδί, δίπλα στον Μάρλιν, για να αλλάζουν ταυτόχρονα και οι δύο κατά τη διάρκεια της ταινίας. Να αλλάζουν πριν, spoiler alert, συναντηθούν στο τέλος της. Και όπως θα δείτε εδώ, το σχέδιο πετυχαίνει 100%. Φάλαινα. Εντάξει, θα μιλάει φαλενέζικα. Εμείς πρέπει... Ντόρι. Να βρούμε... Ακριβώς έτσι πρέπει να ακούγομαι κι εγώ όταν πηγαίνω στο εξωτερικό. Ρε, λες να με καταλαβαίνουν και εμένα για να κάνουν τους Κινέζους. Εκτός από όταν πήγα στην Κίνα. Εκεί ήταν όντως Κινέζοι. Α, κοίτα, κρύλ! Τελικά δεν παρεξήγησα τίποτα. 100% horror movie. Καμουφλαρισμένη, αλλά 100% horror movie. Μπάρμπαρα, τι ώρα έρχεται ο πρώτος ασθενής αύριο? Δείτε ρε παιδιά, δείτε κινηματογράφηση. Σκουπίζει ο γιατρός την βρώμα από το ενιδρίο και η κάμερα δείχνει μέσα από τη σχισμή. Ρε παιδιά, οι animated ταινίες έχουν το πλεονέκτημα μεν πως δεν χρειάζεται συνεργείο για να αλλάξουν κάμερα ή πρακτικά εφέ για να φαίνεται πως μια κάμερα βρίσκεται μέσα στο ενιδρίο. Όμως και μόνο η επιλογή να βάλουν ένα τέτοιο πλάνο μέσα στην ταινία δείχνει το μεράκι που είχε η Pixar τότε. Και λέω τότε γιατί με τα χρόνια κι αυτή κάπου έχασε το προσανατολισμό της. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, εγώ τουλάχιστον αυτό έχω καταλάβει. Του υποσχέθηκα ότι δεν θα αφήνα τίποτα να του συμβεί. Πολύ παράξενη υπόσχεση. Τι? Και εδώ η ξεχασιά Ραντόρι δίνει μαθήματα ζωής στον μαθητευόμενο μπαμπά
Μάρλιν. Κοίτα, δεν γίνεται τίποτα να μην του συμβεί. Γιατί έτσι δεν θα συμβεί τίποτα. Και δεν θα είχε πλάκα για το μικρό. Η ζωή λοιπόν είναι ωραία, του λέει ουσιαστικά εδώ πέρα η Ντόρι, και είναι ωραία επειδή είναι απρόβλεπτη. Εάν δεν συμβαίνει τίποτα, δεν έχει πλάκα. Εάν δεν αποτύχεις, δεν πρόκειται ποτέ να πετύχεις κιόλας. Κάθε φορά που αποτυγχάνεις, βρίσκεσαι ένα βήμα πιο κοντά στην επιτυχία σου. Αυτό δεν το είπε η Ντόρι, το προσέχω. Δεν έχω δικαίωμα. Έχω. Τι συμβαίνει! Ηρεμήσα πια πολύ ώρα, αυτό συμβαίνει. Σιγά μην μας άφηνε παραπάνω, ή έλα μπορέ. Πώς ξέρεις ότι τίποτα δεν θα μας συμβεί? Δεν ξέρω. Και επισήμως, κυρίες και κύριοι, ο πρωταγωνιστής μας είναι ένας άλλος άνθρωπος. Ψάρι. Κλόουν. Και ναι, ναι παιδιά, ο Μάρλιν εμπιστεύεται τη φίλη του, αποφασίζει να ρισκάρει και βγαίνει νικητής. Πρώτη κλιμάκωση για την ταινία μας αυτή, και λέω πρώτη γιατί έχει αρκετές. Και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Νέμο! Κολύμπα κάτω! Κολύμπα κάτω! Κολύμπα κάτω λοιπόν, το σημειώνω όπου χωρέσει. Το σημειώνω όμως. Κολύμπα κάτω. Κολυμπακάτο, καταλάβατε. Γιατί η ταινία συνεχίζει να παραδίδει μαθήματα. Προχωράμε και μείνετε μέχρι το τέλος, θα καταλάβετε. Μπράβο σας. Και ετοιμαστείτε τώρα για να σβήσουμε την πρώτη σημείωση από το πινακάκι μας. Ετοιμαστείτε. Παιδιά, όσα χρόνια κι αν περάσουνε, πιο τρομακτικό πράγμα από την Ντάρλα δεν πρόκειται να δω. Την Ντάρλα δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Ρε Αλτσχάιμερ να πάθω, την Ντάρλα θα τη θυμάμαι. Έχω κάτι να σου πω! Μαμ. Όχι πάλι, σας παρακαλώ. Είναι ο Νίκ! Τι γίνεται ρε, πιγκλάρι, διαμελίζουν την Ντόρι, τι βλέπουμε ρε. Ρε παιδιά, σας μιλώ ειλικρινά, στο Παρασκευή και 13 τόσο τρόμο δεν έχω νιώσει. Μην σας πω, κάποιες φορές εκεί πέρα ήμουνα και με τον Τζέισον. Εδώ πέρα η Γκλάρη είναι τσιτ, δεν μπορώ. Καλυθείτε! Top Gun, Maverick και αηδίες τώρα. Εδώ το παλικάρι ρε τους κάνει πλάκα, τι να λέμε. Ή μάλλον, τους πελεκάνει πλάκα. Πολύ φασαρία, πολύ φασαρία. 40% αύξηση στις αγορές ψαριών Clone. Logic. Το καημενούλι. Μεζαδάκι! Τι έγινε, γιατί κάνει τον πεθαμένο? Γιατί κάνει τον πεθαμένο? Πολύ καλή ερώτηση, φίλε μου. Γιατί? Θα τον πετάξει στην τουαλέτα! Θα φύγει από εδώ! Θα τραβήξει το καζανάκι! Σαν ήλιο μικρός! Καζανάκι Express έφυγε. Τέλεια κατασκευασμένο σενάριο. Συνεχίζουμε. Όχι, όχι στα σκουπίδια! Νέμο! Ναι, για το σχέδιο πάλι απόδρασης, δεν θα το έλεγα και τόσο τέλειο. Ψάκι! Ξύπνα! Ξύπνα! Όχι! Γρήγορα! Γιατί κοιμάσαι! Στείλτε σπίτι, μωρέ! Γιατί κοιμάσαι! Αχ, παιδιά, δεν έχω νιώσει μεγαλύτερη ορχή για οποιονδήποτε άλλο χαρακτήρα από ταινία στη ζωή μου. Σας μιλάω ειλικρινά. Η Ντάρλα είναι ό,τι πιο εκνευριστικό έχω δει ποτέ και σίγουρα δεν είμαι ο μόνος που το λέει αυτό. Δαχτυλίδι φωτιάς! Δαχτυλίδι φωτιάς! Έφυγε! Χρειάζεται να πω ξανά το ίδιο? Δεν χρειάζεται νομίζω. Δώσε στον μπαμπά σου χαιρετισμούς. Και σε αυτή την ταινία, παιδιά, δεν απολαμβάνουν την κάθαρση μόνο οι πρωταγωνιστές, αλλά και οι υπόλοιποι χαρακτήρες. Γιατί ο Κίλ εδώ πέρα τελικά καταφέρει να σώσει έστω και έναν από αυτό το κολοενιδρίο. Και στη συνέχεια θα καταφέρει να σώσει και όλους τους υπόλοιπους. Στο περίπου. Τελείωσε, Ντόρι. Ο Νέμο πάει. Σε παρακαλώ, μείνε. Αν φύγεις, θυμάμαι πράγματα πολύ καλύτερα μαζί σου. Και τώρα προειδοποίηση, πάρτε και κανένα χαρτομάτιλο κοντά σας, καλού κακού. Θα σας χρειαστεί. Ξέρω ότι λέω. Και σε κοιτάω. Και μου έρχεται. Σε παρακαλώ, δεν θέλω να μου φύγει. Πώς γίνεται να μην κλάψει κάποιος σε αυτή την σκηνή? Πείτε μου πώς γίνεται. Δηλαδή, έλεγα για το θάνατο του Μουφάσα στο προηγούμενο επεισόδιο, αλλά και αυτό εδώ, ρε παιδιά, είναι της ίδιας κατηγορίας. Δείτε λίγο ακόμη. Θέλω να θυμάμαι. Συγγνώμη, Ντόρι. Εγώ, όχι. Άντε πάλι. Άντε πάλι. Πάλι θα κλάψω.
Ρε Μαρή, πού πας και εσύ, ρε αγόρι μου? Μείνε εκεί πέρα με το κορίτσι, τόσα περάσατε μαζί. Είσαι καλά? Δεν ξέρω που είμαι. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Νομίζω ότι έχασα κάποιον, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ. Δείτε, ρε παιδιά, δείτε πόσο άσχημα χτυπάει το ότι η Ντόρι είναι χαμένη μετά τη φυγή του Μάρλιν. Πόσο ισχυρό μήνυμα για όσους γνωρίζουν τέτοια άτομα και δεν τα βοηθάνε ή τα παρατούν. Ποιος είπε ότι οι animated ταινίες είναι μόνο για παιδιά? Μάλλον, θα έλεγα εγώ, είναι καμουφλαρισμένες ταινίες για μεγάλους. Πολλές φορές, η αλήθεια είναι, βλέποντας ξανά αυτήν την ταινία, τίνω προς την άποψη πως φτιάχτηκε για τους γονείς που πήγαν να τη δουν και όχι για τα παιδιά τους. Νέμο! Νέμο! Έρχομαι, Νέμο! Α, τι γλυκό, τι γλυκό. Επιτέλους, παιδιά, μετά από τόση προσπάθεια, από τόσο αγώνα, να είναι αυτοί οι δύο ξανά μαζί. Και μια απλή ταινιούλα θα χρησιμοποιούσε αυτήν τη σκηνή που βλέπουμε εδώ πέρα ως το grand finale της. Όχι όμως το ψάχνοντας τον Νέμο. Όχι, διότι η επανένωση πατέρα και γιου εδώ πέρα δεν κλείνει σε καμία περίπτωση 100% το σενάριο. Όπως τα έχετε καταλάβει και από όλα αυτά εδώ που δεν έχω σβήσει ακόμη. Και ναι, επειδή πολύ ηρεμήσαμε, ήρθε η ώρα για την τελευταία δοκιμασία. Ήρθε η ώρα για το διαγώνισμα, κυρίες και κύριοι. Για να δούμε λοιπόν, έμαθαν τίποτα οι πρωταγωνιστές μας από όσα πέρασαν όλον αυτόν τον καιρό? Όχι, 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 Ντόρι! Μπαμπά, ξέρω τι θα κάνουμε! Νέμο, όχι! Πρέπει να καλυπίζουμε στα κάτω όλοι μαζί! Η Νέμο και ο Μάρλιν λοιπόν βρίσκονται ξανά σε μια θέση παρόμοια με αυτήν στην αρχή της ταινίας. Για να δούμε όμως πώς θα αντιδράσει εδώ ο αλλαγμένος πλέον μπαμπάς Μάρλιν. Όχι! Δεν πρόκειται να σε χάσω πάλι! Μπαμπά, μην καθυστερείς! Πρέπει να με εμπιστευτείς! Εμπιστοσύνη, κυρίες και κύριοι! Έχεις δίκιο. Ξέρω θα τα καταφέρεις. Από το δεν μπορείς στην αρχή της ταινίας, τώρα έχουμε φτάσει στο ξέρω ότι θα τα καταφέρεις. Δεν ξέρω στο δικό σας χωριό πώς το λένε αυτό, πάντως στο δικό μου το λένε εξέλιξη. Εμπρός! Πες τους να κολυμπήσουν προς τα κάτω! Κολυμπήστε προς τα κάτω! Εμπρός, όλοι προς τα κάτω! Κολυμπήστε! Τι κάνουν παιδιά σε αυτή τη σκηνή? Κολυμπάνε προς τα κάτω! Έφυγε γι' αυτό. Έχουμε πάρει φωτιά στο τέλος. Έχουμε πάρει φωτιά. Και να σας πω τι μάθαμε από αυτήν την ταινία. Τι κάνουμε όταν τα πράγματα πάνε στραβά. Κολυμπήστε! Κολύμπαμε! 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 Τίποτα δεν θα αφήσει ξέμπαρκο αυτό το σενάριο. Τίποτα. Επιτέλους, ναι ρε φίλε, ναι, happy ending, επιτέλους τα κατάφεραν, Ω Θεέ μου. Νέμο! Τι έπαθε πάλι αυτό? Νέμο. Έλα γέ μου, ο παπάς είναι εδώ, σε κρατάει. Εκπληκτικό flashback και με χειρουργική ακρίβεια τοποθετημένο. Εκπληκτικό, το επαναλαμβάνω. Παπά. Ω Θεέ μου, ζεις. Παπά, δεν σε μισώ. Όχι, όχι, όχι. Δεν τον μισεί. Και για δείτε λίγο ακόμη, γιατί έχουμε ακόμη ανοιχτούς λογαριασμούς, θα έλεγα. Θυμάσαι τις χελώνες? Συνάντησα μία. Ήταν 150 χρονών. Χελώνες και 150. Και έχει μείνει μόνο ένα. Δείτε λίγο ακόμη. Γιατί ως αντιπλανκτόν οι πρώτοι ζουν μέχρι τα 100. Νομίζεις ότι θα διέσχιζα όλο τον ωκεανό και δεν θα ήξερα περισσότερα από το αντιπλανκτόν? Δρόμο και ο Σάντι Πλακτών, άντε γεια! Είναι η τέλεια ταινία, ή μάλλον είναι το τέλειο σενάριο ταινίας. Τέλος. Αγαπώ πολύ. Κι εγώ σ' αγαπώ, γιέ μου. Χαρτομάντιλα, παιδιά, χαρτομάντιλα γρήγορα. Άντε, ζήσε την περιπέτεια. Γεια, παπά. Γεια, γιέ μου. Και τώρα ναι, τώρα που στα έδωσε όλα η ταινία, μπορεί να κλείσει. Ναι. Flashback. Και στη συνέχεια θα καταφέρει να σώσει και όλους τους υπόλοιπους στο περίπου. Και τώρα. End of flashback. Και αυτό ήταν το ψάχνοντας τον Νέμο, το αριστούργημα της Pixar, κυρίες και κύριοι, που δύσκολα θα καταφέρει κάποιο άλλο προϊόν της στο μέλλον να το ξεπεράσει. Ναι, είναι και τα Toy Story, ναι, είναι και τα Cars, είναι η Απίθανη και άλλα πόσα εκπληκτικά project που έχει βγάλει η συγκεκριμένη εταιρεία. Όμως για εμένα το ψάχνοντας τον Νέμο είναι ένα αξεπέραστο
κινηματογραφικό διαμάντι. Ναι, το είπα. Και θα το ξαναπώ γιατί είναι σημαντικό. Η ελληνική του εκδοχή το έκανε ακόμη πιο αριστούργημα από ό,τι ήταν. Εσάς όμως, σας άρεσε το Ψάχνοντας τον Νέμο? Πραγματικά, παιδιά, θέλω πάρα πολύ στα σχόλια να μου γράφετε και τις αναμνήσεις που έχετε από τις συγκεκριμένες ταινίες. Αράζω, κάθομαι, τα διαβάζω. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό. Εγώ είμαι ο Θωμάς. Εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο αυτή τη φάτσα, γιατί δεν τη χόρτασες, μπορείς να τη δεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok, που ανεβαίνει συνεχώς νέο και ξεχωριστό υλικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις, και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτσε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι, να μην κάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βίντεάρες που έρχονται στο μέλλον. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι σούπερ. Κολυμπάμε, κολυμπάμε. What else?